πολλοί πολιτευτές μας και από την ΕΡΤΕΝΑ που τη μεταδίδει τη σύναξη και τη συνεδρίαση ακούει όλος ο λαός. Η πρώτη φορά που παρέχεται η ευκαιρία στην Ελληνική Βουλή να ψηφίσει δημοκρατικά είναι η προσεχής Πέμπτη. Όσοι δεν ψηφίσουν πρέπει να τιμωρηθούν από τον ελληνικό λαό, όσοι δεν ψηφίσουν. Τη Νέα Δημοκρατία την αντιλαμβάνομαι. Ήταν, λέει, πάντα υπέρ της ενισχυμένης. Ήταν πάντα υπέρ, πείζουμε βουλευτές. Δικαίωμά της. Έχουν κάνει την επιλογή τους. Οι άνθρωποι έχουν κάνει την επιλογή τους. Θέλουνε και θέλανε να κυβερνούν με το ζόρι χωρίς τη θέληση της κοινωνίας. Νομίζουν ότι ισχυρή είναι μια κυβέρνηση όταν έχει μέσα στη Βουλή τους 155, τους όσους έχει και είναι και με αυτοδύναμη κυβέρνηση μονοκομματική, νομίζουν ότι είναι ισχυρή. Εγώ όμως ξέρω ότι ισχυρή είναι μόνο μια κυβέρνηση όταν αντανακλά τη θέληση της πλειοψηφίας του λαού. Ο κύριος Τσίπρας σήμερα πόσο έχει, 20% αν έχει, και ο Καμένος 1-2, 22, και τι κι αν έχει το 153. Όλοι ξέρουν ότι είναι κυβέρνηση μειοψηφίας και γι' αυτό παραδίδει, πιστεύω. Θέλει οι εκλογές να δημιουργήσουν μια ατμόσφαιρα 3-4 κομμάτων. Ακριβώς γιατί ως πρωθυπουργός, άμα δεν αντανακλάς την θέληση της πλειοψηφίας, πώς θα κυβερνήσεις. Το ήθος επιβάλλει να είναι και η κοινωνία σύμφωνη με όσα πράττεις. Σε πόσα από αυτά που πράττει ο κύριος Τσίπρας έχει σύμφωνη την κοινωνία? Σχεδόν σε τίποτε. Το αίτημα λοιπόν της απλής αναλογικής είναι καθολικό. Ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου είπε ότι δεν είναι δημοκρατικό ένα κράτος αν δεν έχει απλή αναλογική. Εξέδωσαν από τη Νέα Δημοκρατία ανακοίνωση ότι η απλή αναλογική είναι βόμβα εις βάρος της δημοκρατίας. Η ίδια είναι βόμβα. Η απλή αναλογική είναι το βάλσαμο που θα βγάλει τη χώρα από τα διέξοδα. Ο τύπος παρουσιάζει ότι έγινα δεκανίκη του ΣΥΡΙΖΑ. Το αν έγινα δεκανίκη του ΣΥΡΙΖΑ θα τελειώσει η Πέμπτη, θα έρθει και η Παρασκευή και θα δούμε αν ο Λεβέντης είναι δεκανίκη του ΣΥΡΙΖΑ. Και στρέφομαι προς τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος δεκανίκη του ΣΥΡΙΖΑ και πολλοί δημοσιογράφοι. Και τους λέω, θα περάσει η Τετάρτη, η Πέμπτη, συζητήσεις από σήμερα νομίζω είναι, κύριε Καρέ, τρεις μέρες. Θα περάσει, θα έρθει και η Πέμπτη. Για το συνταξιούχο, τον απλό πολίτη, το φτωχό αγρότη, μόνο η Ένωση Κεντρών θα υπάρχει. Ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε κανείς άλλος. Αυτοί μιλούν ότι είμαι δεκανίκη σαν να είναι την Πέμπτη να τελειώνει ο κόσμος. Δεν τελειώνει την Πέμπτη ο κόσμος. Έχουμε ορισμένους μήνες τουλάχιστον ακόμη μέχρι τις εκλογές. Εκεί θα φανεί ποιος αγαπά το φτωχό και ποιος τον πουλάει. Και αυτοί που τον πουλούν είναι οι παλαιοί που είναι στην αίθουσα του Κοινοβουλίου, όχι η Ένωση Κεντρών. Λέει το ΚΚΕ ότι θέλει να καταργηθώ. Εγώ από το 3% έμεινα 35 χρόνια έξω από τη Βουλή και πρώτος θα ήθελα να καταργηθεί το 3%. Και θέλω να παρουσιάσω, δεν είμαι αντίθετος. Αλλά όταν ο Πρωθυπουργός μου λέει όπου η Τουρκία τις διασυμφερόντων της, το μπορώ να το αγνοώ. Και αμέσως όταν βγήκα από τη συνάντηση με τον κύριο Τσίπρα ζήτησε να μην επιμείνει. Μέσα στη σαν το 2,5. Η ψήφη των μουσουλμάνων είναι έτοιμα. Τους προσφέρουμε το μας. Τους 20 ετών.
Το 89 που κάνανε κυβέρνηση μπορούσαν να το ζητήσουν, δεν το ζήτησαν. Εκείνη την ώρα προδόθηκε αυτή η αλογική. Την εποχή εκείνη ο Μητσοτάκης ήθελε πάση θυσία να γίνει πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης. Είχαμε λοιπόν μία προδοσία το 89 για την απλή αναλογική. Τώρα, αν συνέβαινε και δεύτερη προδοσία, ευτυχώς έδειξαν λογική και ψηφίζουν. Και είναι τιμή τους. Και να ξέρετε ότι υπερασπίστηκα μπροστά σε ξένες πρεσβείες την άποψη ότι το ΚΚΕ δεν είναι τόσο εξωπραγματικό όσο πολλές φορές παρουσιάζονται στις ομιλίες κάποιων βουλευτών του. Το ΚΚΕ είναι χρήσιμο ακόμη και στη συμμετοχή σε κυβέρνηση. Τουλάχιστον το ΚΚΕ με την ψήφο της Πέμπτης εξασφάλισε την άποψη ότι είναι δημοκρατικό κόμμα. Και ερχόμεθα τώρα εις τον κύριο Ποτάμι, εις τον κύριο Θοδωράκη. Ο κύριος αυτός πιστεύει ότι πρέπει να διατηρηθεί τον πόνους για να γίνονται κυβερνήσεις. Τότε γιατί ίδρυσε το κόμμα? Μπορούσε να πάει απευθείας στον κύριο Μητσοτάκη, δεν μπορώ να καταλάβω. Όταν ιδρύονται κόμματα, υποτίθεται ότι είναι αδυνατούντα τα ισχυρά τα παλιά και ιδρύεις νέο κόμμα για να ακολουθηθεί μια πολιτική, να πιέσεις προς κάποια κατεύθυνση. Αν ο κύριος Θεοδωράκης τα έχει βρει με τον κύριο Μητσοτάκη, ας το πει. Το να παίζει το κρυφτούλι δεν είναι τίμιο μπροστά στον ελληνικό λαό. Εάν την Πέμπτη, κύριε Θεοδωράκη, αρνηθείς ψήφο, είναι φανερή η συμφωνία σου με τον κύριο Μητσοτάκη. Τελεία. Και ερχόμεθα εις την κυρία Γεννηματά. Η κυρία Γεννηματά έχει δύο μέρες ακόμη για να αποφασίσει. Εάν δεν ψηφίσει, προδίδει όλους τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ. Όχι τους τωρινούς και τους παλαιούς, οι οποίοι είχαν προδοθεί και από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Γιατί η απτή αναλογική ήταν κύριο άρθρο και της 3ης Σεπτέμβρη, της ιδρυτικής διακήρυξης του ΠΑΣΟΚ. Δύο μέρες έχουν στα επιτελεία της κυρίας Γεννηματά για να καταλάβουν ότι ο δρόμος στον οποίο τους οδηγεί ο Βενιζέλος με το Λαβέρδο είναι ολισθηρός. Για μας, για την Ένωση Κεντρών, είναι καλό να μην ψηφίσουν, διότι αλυτώσει θα γίνουν οι ψηφοφόροι της Ένωσης Κεντρών. Και δεν ξέρω τούτη την ώρα τι να ευχηθώ. Να ψηφίσουν και να κρατήσουν κάπως την τιμή τους και τους ψηφοφόρους τους, ή να μην ψηφίσουν όπως δηλώνουν ότι προτίθενται, και να τριπλασιαστεί η δύναμη της Ένωσης Κεντρών. Δεν ξέρω τι να διαλέξω. Αλλά την διαλογή, την επιλογή θα την κάνουν εκείνοι. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Παραμένει το μπόνους, κατά την άποψη της κυρίας Γεννηματά. Βρήκα βουλευτίνα της στην Παναγία Σουμελά, της Δράμας βουλευτίνα. Της λέω τι θα ψηφίσετε. Μου λέει με καμία κυβέρνηση δεν ψηφίζουμε τον εκλογικό νόμο του κυρίου Τσίπρα. Δεκανίκη λέει δεν γινόμαστε του Τσίπρα. Λέω γνωρίζετε ότι μη ψηφίζοντας παίρνει 50 έδρες ο κύριος Μητσοτάκης και πάνω απ' όλα διατηρείται η όρεξη για αυτοδυναμία, γιατί η όρεξη για αυτοδυναμία εγείρει το κίνητρο να λένε ψέματα. Όταν θέλει κανείς λίγους ψήφους ακόμη λέει ψέματα για να πάρει ψήφους, ψέματα. Θα σας δώσω λίγη σύνταξη παραπάνω, θα σας κόψω τους φόρους, θα σας κάνω για να πάρουν ψήφους. Ξέρετε, λέω, ότι με αυτόν τον τρόπο δίνετε 50 έδρες δώρο στο Μητσοτάκη. Δεν με νοιάζει, λέει. Δεν νοιάζει 5-10 βουλευτές. Νοιάζει τον ελληνικό λαό. Όταν απαντούν βουλευτές ότι δεν τους νοιάζει σε τόσο μεγάλα ερωτήματα, είναι πλέον εκτροχιασμένοι, είναι εκτός κοινωνίας. Άρα το πιο πιθανό, αν την Πέμπτη δεν ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ, είναι ότι έχουμε συμφωνία Ποταμιού, ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας. Τι να την κάνουν όμως τη συμφωνία?
Είχε η Νέα Δημοκρατία την κυβέρνηση. Δεν την είχε. Τι έκανε. Έχρωσαν 50% της συντάξης σε όλο τον κόσμο. Συγγνώμη, συντάξεις δεν κόβει μόνο ο Τσίπρας. Κάνετε λάθος, εκτός αν έχουμε αμνησία. Συντάξεις έκοψε και η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Έτσι δεν είναι, τη συντάξη του κόσμου. Τον έμφυα τον έβαλε ο κύριος Βενιζέλος. Να εξηγούμεθα, γιατί φαίνεται στον τόπο αυτό. Όποιος φάζει το τελευταίο πρόβατο, μόνο αυτός είναι σφαγέας. Οι άλλοι που έχουν σφάξει εκατομμύρια πρόβατα, τους έχουμε ξεχάσει. Δηλαδή, τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία παραπάνω. Το 2004 πήρε ο Καραμαλής στην εξουσία και διόρισε 360.000 άτομα με στάζ, σαν μαθητευόμενους, με λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τι τους έλεγαν. Τους έλεγαν ότι όποιος μπαίνει στο δημόσιο δεν φεύγει. Μπέστε τώρα. Τους βάζαν για 3 μήνες, 4. Και μετά μένει, λέει, όποιος μπαίνει στο δημόσιο. Και όταν ήρθε ο Σουφλιάς από τις Βρυξέλλες και είπε του Καραμαλή ότι πρέπει να κόψουμε 20% μισθούς και συντάξεις γιατί αλλιώς η χώρα μπαίνει στα μνημόνια, τότε ο Καραμαλής στρίβην δια του αραβόνος, δραπέτευσε δια εκλογών. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Μετά του Σαμαρά και του Βενιζέλου έλεγανε σε ένα μήνα τελειώνουμε με τα μνημόνια και δεν είχε έρθει ούτε κουνούπι επενδύσεων. Λέγανε ότι σε ένα μήνα θα φεύγαμε από τα μνημόνια και δεν είχε έρθει εδώ ούτε καρφίτσες να κάνει κάποιος. Αυτή ήταν η εικόνα της χώρας. Δεν είχαν το σθένος να πούν ότι πρέπει να έρθουν επενδύσεις, ότι πρέπει να γυρίσουν τα λεφτά των καταθέσεων. Αυτοί κάνανε ψηφοθυρία ακόμη και λίγο πριν τις εκλογές. Τι παραπάνω θα κάνει ο κ. Μητσοτάκης. Λέει ότι είναι μεταρρυθμιστής. Όταν ήταν στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης έδιωξε σε διαθεσιμότητα 5.000 ανθρώπους. Και πήγα στο Μουσείο της Ακροπόλεως και γύρισα από εδώ και από εκεί και έβλεπα στα κηλικεία εκατοντάδες ανθρώπους να καπνίζονται με εφημερίδα. Λέω, τι είστε εσείς? Είμαστε, λέει, από αυτούς που έβαλε σε διαθεσιμότητα ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης και οι οποίοι έχουμε 3 χρόνια ακόμη, 4 χρόνια ακόμη για να πάρουμε σύνταξη και τη βγάζουμε εδώ στα καφενεία. Και γιατί λοιπόν τους έφτανε εκεί να πληρώνει και τον καφέ το κράτος? Στα σπίτια τους θα τον πλήρωναν οι ίδιοι. Δηλαδή αυτός είναι ο μεταρρυθμίστης. Δεν είχε το σθένος να βρει ποιοι είναι οι αργόμισθοι και ποιοι είναι οι ευθυνίδητοι. Γιατί στο δημόσιο δεν θέλω εγώ προσωπικά σαν Λεβέντης να διώξω κανέναν. Αλλά πρέπει να επιβραβεύσουμε τους ευθυνίδητους δίνοντάς τους κίνητρα και μισθολογικά ακόμη και να εκτοπίσουμε τους αργόμισθους. Σε δήμους, σε δέκο υπάρχουν πολλοί αργόμισθοι. Ένα από τα ζητήματα που θέτουν οι ξένοι είναι να βγάλουμε εκτός δημοσίου τους αργόμισθους. Γιατί αν δεν τους βγάζουμε και μένουν σε μια υπηρεσία εργαζόμενοι και αργόμισθοι, αντιλαμβάνεστε ότι η υπηρεσία αυτή θα αναβαγίσει. Όσοι φιλοτιμίαν και αν έχουν οι ευσυνείδητοι. Επομένως τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία? Λέει έχει επενδυτές να φέρει. Και γιατί τους κρύβανε στα 2 χρόνια που κυβερνούσαν? Πού είναι οι επενδυτές? Απλά υπάρχει μια λύσα της οικογένειας Μητσοτάκη για την εξουσία. Αλλά η Ένωση Κεντρών θα το εμποδίσει. Δεν θα έρθουν στην εξουσία. Ή αν έρθουν ως πρώτο κόμμα, λίγαν πιθανό, θα είναι φραγμός η Ένωση Κεντρών ως τρίτο κόμμα. Να το ενθυμούνται καλά. Με τη Φόφη, με το Θοδωράκη μπορεί να κάνουν συμφωνίες. Με το Βασίλη Λεβέντη δεν υπάρχει συμφωνία. Και όταν βγήκα από το γραφείο του Τσίπρα δεν είχα κάνει καμία συμφωνία. Εκείνος είδε το πάγιο αίτημα 60 ετών, 100 ετών αν θέλετε, της Ένωσης Κεντρών, του κεντρώου χώρου και το υιοθέτησε. Μα από αδυναμία, μα από υπολογισμό το υιοθέτησε. Εκείνος ήρθε προς το Λεβέντη. Ο Λεβέντης δεν πήγε προς τον Τσίπρα. Λένε ότι εγκατέλειψα το αίτημα της Οικουμενικής.
Δεν το εγκατέλειψα. Και μπροστά στον Τσίπρα μου είπε, τόσο καιρό επιμείνατε για οικουμενική, μπορούσα, μου λέει, να κάνω με αυτούς τους ανθρώπους κυβέρνηση. Του λέω, και ο Μητσοτάκης το ίδιο μου είπε, έδειχνε εσένα και μου λέει ότι δεν μπορεί με σένα. Όταν κάνουμε, του λέω, μια κυβέρνηση, κύριε Τσίπρα, δεν την κάνουμε γιατί είμαστε φίλοι, εγώ με σένα, εσύ με τον Μητσοτάκη. Όταν κάνουμε μια κυβέρνηση, την κάνουμε γιατί τη χρειάζεται η χώρα. Και δεν έχει περάσει 24 ώρες που ήρθε ο Μοσκοβισσή στην Ελλάδα και τι είπε. Απαιτείται ενότητα, αν θέλετε να βγείτε από τα μνημόνια. Τι εννοούσε, δεν ήθελε να αναμειχθεί τόσο άμεσα. Η λέξη ενότητα για να βγείτε από τα μνημόνια τι σημαίνει. Τι άλλο σημαίνει από οικουμενική. Το αίτημά μου είναι πάγιο. Ανάλογα με την έκβαση της ψηφοφορίας της Πέμπτης, εάν μεν περάσει η απλή αναλογική με 200, οι εκλογές πρέπει να γίνουν μέχρι το Γενάρη του 2017, το είπα στον κύριο Τσίπρα. Αν δεν περάσει με 200, οι εκλογές πρέπει να γίνουν το φθινόπωρο του 2016. Οπότε η Ένωση Κεντρών ετοιμάζεται για να καταλάβει την τρίτη θέση στο Κοινοβούλιο. Ό,τι θέλουν ας ψηφίσουν. Ακούστε, ακούστε, δεν παρακαλώ κανέναν. Σας είπα και προηγουμένως, το αίτημα του Ανδρέα Παπανδρέου που τον είχα ακούσει εγώ με τα αυτάκια μου και με τα μάτια μου τον είδα, ήταν η απλή ανδρολογική. Αν το προδώσανε, είναι δικό τους ζήτημα. Και αν το αίτημα για σοσιαλισμό μεταβλήθηκε σε πελατειακή σχέση να διορίζουν, γιατί αυτό έγινε. Δεν κάναν σοσιαλισμό στο Πασόκ και τι κάνανε, προσωπικούς διορισμούς για να κρατήσουν την εξουσία. Και την παρακράτησαν, 20 χρόνια την είχαν την εξουσία. Άρα υπάρχουν αδυναμίες σε αυτό το λαό. Για να διορίσει τα παιδιά του, ο λαός φυλάει και κατουρημένες ποδιές και αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος. Πρέπει να το διορθώσουμε. Η Ένωση Κεντρών αλλάζει τα ήθη. Η Ένωση Κεντρών και μια νέα Ελλάδα ανοίγει. Αισθάνομαι πολύ άσχημα. Αισθάνομαι πολύ άσχημα. Να αισθάνομαι. Να αισθάνομαι και να σκέπτομαι ότι 20 χρόνια έμεινε ένα Πασόκ μόνο με διορισμούς και ρουσφέτια και κατέστρεψαν τη χώρα και την οικονομία της. Και τώρα η ζωή μας είναι εφιάλτης, γιατί αυτοί και ο κύριος Μητσοτάκης και ο Σαμαράς και ο Καραμαλής και οι όλοι δεν είχαν άλλη λύση από διορισμούς. Αισθάνομαι πολύ δυσάρεστα όταν βλέπω ότι η μόνη επαφή των κομμάτων με την κοινωνία ήταν το ρουσφέτι. Αλλάζουμε την Ελλάδα. Η Ένωση Κεντρών γράφει ιστορία. Ιστορία. Οι ψηφοφόροι δεν θα ψηφίζουν με ατομικό υπολογισμό. Οι ψηφοφόροι θα βλέπουν τα προγράμματα των κομμάτων και αναλόγως θα ψηφίζουν. Αυτό είναι Ευρώπη. Δεν μπορούμε να λέμε είμαστε στην Ευρώπη και να ζητάμε από τους Ευρωπαίους να μας υπολογίσουν όταν δείχνουμε Βαλκάνοι και κακομύριδες. Έχει μεγάλη σημασία. Επομένως, καλώ την κυρία Γεννηματά στα χέρια της οποίας είναι η ψηφοφορία της Πέμπτης. Για το Θοδωράκι δεν με νοιάζει, γιατί στην ΕΡΤ ένας υπάλληλος ήταν. Ένας κρατικοδίαιτος ήταν, δεν με νοιάζει. Αλλά η Φόφη έχει ιστορικές ευθύνες. Εάν θέλει να μείνει αρχηγός του Πασόκ και αν θέλει το Πασόκ να ξαναμπεί στη Βουλή, πρέπει την Πέμπτη να ψηφίσει την απλή αναλογική. Εάν δεν το πράξει, μια μεγάλη Ένωση Κεντρών έρχεται. 37-38. Όσον δε αφορά τον κύριο Τσίπρα, του δηλώνω από αυτή τη μεγάλη μέρα για την Ένωση Κεντρών, γιατί αυτό δεν του το είπα την ημέρα που τον είδα, ότι δεν φτάνει η απλή αναλογική. Η απλή αναλογική είναι το ίμιση του παντός, αλλά δεν είναι το άπαν. Πρέπει τους λίγους μήνες που θα κάτσει ακόμη στην εξουσία να του συνοδεύσει από ενέργειες συνένεσης. Πρέπει πριν φέρνει τα νομοσχέδια να ενημερώνει όλους τους αρχηγούς και να λαβαίνει υπόψη τη γνώμη τους.
πρέπει να σταματήσει τους ευνηδιασμούς και τα 153 και περνάει με 153 και αγνοούμε όλες τις υπόλοιπες πτέρυγες της Βουλής σου. Τότε μόνο θα αποδείξει ότι πιστεύει στην απλή αναλογική αν τη συνοδεύσει με ενέργειες συνένεσης και υπολογισμού και σεβασμού προς τα άλλα κόμματα. Τότε μόνο. Εάν μετά την ψηφοφορία της Πέμπτης συνεχίσει τους αυταρχισμούς και τα 153 και τους φόρους και τα κοψίματα μισθών και συντάξεων, ποιος θα του κλείσει το δρόμο? Η Ένωση Κεντρών, κυρίες και κύριοι. Στο χέρι του είναι, στο χέρι του είναι να αποδείξει ότι αυτό που κάνει με την απλή αναλογική δεν είναι ένα κλείσιμο, ένα εμπόδιο προς την οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά είναι ένα πιστεύω, δηλαδή από την εμπειρία του 1,5 έτους που παρέμεινε στην Πρωθυπουργία διεπίστωσε ότι χρειάζονται συνενέσεις και ευρύτερες συμμαχίες. Και δεν μπορεί η μισή Βουλή να λέει την άλλη μισή προδότες. Δεν είναι τρόπος αυτός να ενεργεί το Κοινοβούλιο. Και θα πω και κάτι, και μπροστά στο Μοσκοβισί, εχθές ήμουνα σπίτι και είδα μία συνεδρίαση στην οποία μίλησε ο κύριος Κατσιαντώνης, ο βουλευτής μας. Η μόνη ομιλία ενωτική ήταν του κυρίου Κατσιαντώνη. Όλοι οι άλλοι βριζόταν μεταξύ τους τα κόμματα. Καλέσαμε δηλαδή εδώ το Μοσκοβισί για να του δείξουμε ότι τρογόμαστε. Και είδε επίσης ότι τρογόμαστε άνευ λόγου, από καθαρό εγωισμό και αλαζονία. Είναι κωμικοτραγικό. Εγώ το είδα από το σπίτι μου και εξαγέρθηκα. Και θεώρησα βάλσαμο το ότι υπήρξε ένας βουλευτής. Ένας βουλευτής έστω, και ευτυχώς ήταν της Ένωσης Κεντρών, που διαφοροποιήθηκε. Κυρίες και κύριοι, ξέρω ότι πολλοί από εσάς μετά τις εκλογές δεν με βλέπετε τόσο εύκολα. Δεν με συναντάτε όσο παλαιότερα. Μπορεί ακόμη και παράπονα να έχετε από μένα, που ότι δεν σας τηλεφωνώ όπως παλαιότερα. Μην νομίζετε ότι το κάνω επειδή υποτιμώ κανέναν. Απλά θέλω αυτοί οι βουλευτές που είναι τώρα 9 να γίνουν 30. Γι' αυτό εργάζομαι. Τη νύχτα των εκλογών θα καταλάβετε γιατί δεν σας τηλεφωνούσα. Όταν και πολλοί από την αίθουσα αυτή θα είναι βουλευτές. Το κυριότερο πράγμα είναι ότι δεν έχω εγκαταλείψει καμία των θέσεών μας. Ζήτησα από τον Τσίπρα οι βουλευτές από 300 να γίνουν 200. Ζήτησα ο μισθός του βουλευτή από 7.000 να πάει 3.500. Μου απαντούσε μονολεκτικά θα επαναστατήσουν οι βουλευτές. Αφού λοιπόν θα επαναστατήσουν οι βουλευτές τους αν τους κόψουμε τα προνόμια, εμείς έχουμε την απάντηση να επαναστατήσει ο λαός με το ψηφοδέλτιο της Ένωσης Κεντρών και θα λυθούν όλα τα προβλήματα. Θα μείνουμε αμετακίνητοι στις θέσεις μας. Και για τον κύριο Μητσοτάκη δεν έχω εχθρότητα. Σας το λέω. Βέβαια, όταν βλέπω το Χατζηδάκη να βγαίνει στα κανάλια λέει, και να λέει πάντα εμείς υπέρ της ενισχυμένης είμαστε, υπέρ της ενισχυμένης είμαστε, λέει πάλι. Θα ξαναψηφίσουμε, λέει, ενισχυμένη, δηλαδή όχι την απλή. Και εμείς στην Ένωση Κεντρών τι να κάνουμε? Πάντα υπέρ της απλής είμαστε και απλά δεν προδίδουμε. Ασχέτως του τι θα γίνει την Πέμπτη, να ξέρετε ότι και μόνο που τέθηκε και τράνταξε το Κοινοβούλιο η απλή αναλογική, το πνεύμα της Ένωσης Κεντρών νίκησε. Και τώρα πια θα καταλάβει ο λαός ότι μια μεγαλύτερη Ένωση Κεντρών θα φέρει την απλή αναλογική. Αυτό δεν σημαίνει ότι προκαταλαμβάνω το αποτέλεσμα θα είναι αρνητικό. Γιατί θα κάνει φοβερό έγκλημα η γεννηματά αν δεν ψηφίσει. Έχει 2 ακόμη 24 ώρα. Και αυτά τα 24 ώρα θα είναι πολύ δύσκολα για την κυρία Φόφη. Θα είναι πολύ δύσκολα. Γιατί θα πλανάτε μεταξύ
του να ψηφίσει και να φύγουν ο Βενιζέλος και η παρέα του, τέσσερις βουλευτές είναι από το ΠΑΣΟΚ, να μικρύνει η κοινοβουλευτική του ομάδα και το να ψηφίσει, οπότε να χαθούν τα 2/3 των ψηφοφόρων τους. Θα διαλέξουν μέχρι την Πέμπτη. Εκείνο που θέλω να ξέρετε είναι ότι στους 10 μήνες η Ένωση Κεντρών δεν ψήφισε τίποτε. Ενώ το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάμι ψήφισε τα μισά από τα μνημόνια. Και 1 Σεπτεμβρίου είχαν ψηφίσει όλα. Είμαστε το μόνο κόμμα που δεν ψηφίσαμε. Και γιατί δεν ψηφίσαμε? Διότι αρνούμαστε το μείγμα αυτό της πολιτικής. Θέλουμε οι πολλές συντάξεις να γίνουν μία. Και καμία να μην είναι πάνω από 1.500 ευρώ. Θέλουμε να κοπούν οι συντάξεις των πλουσίων. Είναι 80.000 συντάξεις πλουσίων, με τις οποίες μπορούμε να δώσουμε σε 160.000 οικογένειες από 600 ευρώ. Οικογένειες πολύτεκνες, μονογονικές. Ακόμη και τον εντοπισμό των αργομίσθων στο δημόσιο δεν τον ζητώ για να εκτοπίσω, να αφήσω άνεργους ανθρώπους, αλλά για να τους μεταθέσω σε άλλες υπηρεσίες που χρειάζονται προσωπικό. Εν γέννη, πρέπει η εξυγίανση να βαδίσει από άκρου μέχρι εις άκρον της Ελλάδος. Δεν μπορούμε να προστατεύουμε παθογένειες την ώρα που φορολογούμε, την ώρα που κόβουμε μισθούς και συντάξεις. Πολλοί λένε τι θα άλλαζε αν η Ένωση Κεντρών ήτανε και είχε μερίδιο εξουσίας και έθετε τους όρους της. Δεν θα μπορούσε ούτε τους μικρομολογιούχους να κοροϊδέψει ο κύριος Τσίπρας που τους έλεγε πριν τις εκλογές ότι θα τους ικανοποιήσει. Δεν θα μπορούσε ούτε το ΕΚΑΣ να κόψει. Δεν θα μπορούσε ούτε στα νησιά να προσθέσει ΦΠΑ. Θα είχε έναν υπολογίσιμο συνεταίρο την Ένωση Κεντρών. Γι' αυτό δεν πήγαμε μαζί σου, κύριε Τσίπρα. Γιατί τσογλάνια δεν γινόμαστε κανενός. Ας το ακούσουν και ας το καταλάβουν. Στην ψηφοφορία της Πέμπτης ψηφίζουμε ναι στην απλή αναλογική. Σε καμία άλλη όμως ψηφοφορία μην περιμένουν την παραμικρή ψήφο ή μη μόνον εάν είναι σύμφωνοι με το πρόγραμμα της Ένωσης Κεντρών και μόνον. Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο που βρίσκεται στην Ήπεθρο, ο οποίος όποτε πηγαίνω με υποδέχεται με μεγάλη αγάπη. Πολλοί μου λένε πιο σκληρά. Δεν έχω αλλάξει απόψεις, απλά έχω αλλάξει κάπως τον τρόπο διατύπωσης των απόψεων. Στις απόψεις επιμένω και για τη διαπλοκή επιμένω και για την ανάγκη αποβολής από τα κανάλια των διαπλεκομένων επίσης επιμένω. Δεν έχω αλλάξει απόψεις όπως παίρνουν κάποιοι να πούν. Αντίθετα, είμαι πολύ πιο όριμος και χαίρομαι γιατί και χιλιάδες νέοι άνθρωποι προστίθεται κοντά μας και με συμβουλεύουν και μου δίνουν τη γνώμη τους. Δεν θα ισχυριστώ ότι είναι εύκολο να βγει ο τόπος από την κρίση. Ισχυρίζομαι όμως ότι έχω πείσει τους ξένους ότι ο ελληνικός λαός είναι ενάρετος, έχει θέληση και ότι ένα νοσηρό πολιτικό σύστημα είναι υπεύθυνο για την πτώχευση της χώρας. Και αν μας δώσουν ευκαιρίες, πολύ γρήγορα θα σηκωθούμε ξανά όρθιοι. Το πιστεύω απόλυτα. Πιστεύω στις αρετές του ελληνικού λαού. Πιστεύω που πολύ γρήγορα, και δεν το λέω για να ευχαριστήσω τους παρόντες ή πολλούς που βλέπουν από μακριά, πιστεύω στην δύναμη του Έλληνα. Πιστεύω ότι πολύ γρήγορα, αν άλλοι λαοί, το έχω ξαναπεί, θα θέλανε 10 χρόνια να βγουν από την κρίση, η Ελλάδα μπορεί πολύ γρήγορα. Αρκεί να παραμερίσουν κάποιοι που μας έφεραν ως εδώ, που είναι υπεύθυνοι για την πτώχευση, και να δώσουν στην ελληνική νεολαία, της οποίας τα οράματα εκφράζω, τη δύναμη να μπει στο κοινοβούλιο. Θέλω και κάποιους 25άριδες, 26άριδες στην επόμενη Βουλή. Τους θέλω, γιατί μόνο που θα τους βλέπω
να είναι βουλευτές μας, θα είμαι περήφανος. Κυρίες και κύριοι, με αισιοδοξία, αφού στείλαμε τα μηνύματα, με αισιοδοξία ατενίζω την ψηφοφορία της Πέμπτης. Θα ακούσετε την Πέμπτη το απόγευμα την ομιλία μου και να ξέρετε ότι στα χέρια της Φόφης είναι η απλή αναλογική και αν δεν ψηφίσει θα την τιμωρήσει ο ελληνικός λαός. Παρακολουθήσαμε την ομιλία του Βασίλη Λεβέντη, του Προέδρου της Ένωσης Κεντρών, στην κοινοβουλευτική ομάδα και στελέχη του κόμματος. Επανερχόμαστε στο δελτίο μας. Θα δούμε τώρα.